Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Βρισκόμαστε στο City 1 να παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό της χρονιάς με την κατηγορία της City League μεταξύ των Brotherhood και των Δύναμη. Πρώτη επίδυση είναι για τους Brotherhood με τον Τσιρίδη. Αφήνει τον Τσεκουρά. Είναι ο σπάζος στον Κωνσταντίνου, θα στοχίσει rebound από τον Καριοφίλη. Κατεβάζει ο Πολίτης. Μιλάς από την 3. Τσεκουρά στο rebound. Τσιρίδης έχει καθήκον της μπάλας, αφήνει ξανά στον Τσεκουρά στην κορυφή. Πάσα στο high post, περνάει από δύο συμπαίκτες. Είναι το σημείο μου, χαμηλή πάσα, περνάει εκτός. Θα το δείξω για τους Δύναμη και ο Πολίτης στον Βαλόνι. Και οι δύο ομάδες μοιάζουν αγχωμένες μέχρι στιγμής στις πρώτες παφένσεις με την μπάλα. Δεν παίζει κάθε μέρα τελικό. Η Δύναμη τώρα επιτρέπεται από το low post και θα στοχίσει με rebound από την Ασάκη. Τσεκουράς θα οργανώσει από τους πιο σταθερούς παίκτες στον Μπραβέχουντ μέσα στην σεζόν. Θα εκτελέσει για τρεις και θα βρει στόχο. Ανοίγει το σκορ από τον μεγάλο τελικό 3-0 με τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα. Πολίτης κατεβάζει για τους Δύναμη. Οι Δύναμη υπερτερούν σε ρόστερ. Ωραία πάσα, δεν περνάει όμως, κόβεται από τον Τσιρίδη και ο Τσεκουράς προϋποθέσει εφηβιασμού. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Πολίτης στο αμυντικό rebound. Κακή αποφάση από τον Τσεκουρά να το πάρει μόνος του μέχρι τέλους. Πολίτης τώρα άμυνα ζώνης από τους Brotherhood. Σουτ για τρεις, είναι άστοχο από τον Κρουσαράκη. Επιθετικό rebound και τον φάουλ χαμηλά. Φάουλ χρόνια στον Κωνσταντίνου. Παναφορά από την Πενσιάν για τους Δύναμη. Αμαρκάρι στο σούτο από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχο από τον Μούλα. Τσεκουράς και πάλι. Συμπληρώσαμε 2 λεπτά αγώνα. Κωνσταντίνου στο low post. Καλάθι και φάουλ, δυναμικό ξεκίνημα από τον Κωνσταντίνου. Έχει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Δεν έχει δασκαλυτήρια από τους συμπαίκτες του. Στη γραμμή της ανθρωπίας Κωνσταντίνου για συμπληρωματική βολή. Το σκορ 5-0. Από ένα φαουλ κάθε ομάδα. Άστοχο στη βολή. Rebound από τον Καρδιοφίλη. Κωνσταράκη στα χάρη στην καθοχή της μπάλας. Πρόδεχο της Ιρίδης. Από το high post εκτελέσει για δύο, θα στοχίσει ο ίδιος επιθετικό rebound. Αναιρώνει την επίθεση από τον Ασάκη στον Τσίλιδη και πάλι κλείνεται. Επίθεση στο low post στον Κωνσταντίνου, θα βγάλει την μπαλάκια στο Τσεκουρά, θα εκτελέσει για τρεις, θα στοχίσει και πάλι. Αμυντικό rebound ξανά από τον Καλλιοφίλη. Ουρανή θα ευστοχίσει μόνο του, θα κάνει το 5-2 το πρώτο καλάθι τη βραδιά για του Δύναμη στο μεγάλο τελικό. Με τσιμπιώσει 2 λεπτών αγώνα, Μπότσο προσποιείται, πάει μέχρι μέσα για 2 θα ευστοχίσει. Rebound ξανά από τον Καλλιοφίλη, ο οποίο μέχρι στιγμή έχει κατεβάσει όλα τα rebound στην άμυνα των Δύναμη. Πολίτη θα κάνει το λάθο, κατοχή είναι για του Brotherhood. Έχουν μπει κρύοι στο μάτσι Δύναμη. Δύο μεγάλες ομάδες. Μπότσος πολύ ωραία αφήνει στον Τσιρίδη. Ελίσσεται απίστευτη πάσα στον Άντου Νασάκη, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα κάνει το 9-2. Πολίτης άμυνα ζώνης από τους Brotherhood. Αφήνει για τον Μπουράνη. Κοινώζει τον Μουλά, θα κάνει κάτι πράξη πάσας και σουτ. Κλέβει ο Τσεκουράς και είναι ο Μπότσος να κάνει την του. Θα περάσει πολύ ωραία και θα αφήσει βάλος καλάθι. Συν 7 για τους Brotherhood. 4 λεπτά έχουμε διανύσει μέχρι στιγμής στον πρώτο δεκάλεπτο αυτού του μεγάλου τελικού.
Σουτιά 3 τώρα είναι άστοχο. Αντωνασάκη καταφέρνει να πάρει το rebound. Καρδιοφίλης θα είναι και για να μαζέψει ακόμα ένα rebound και να ευστοχίσει, γιατί ήταν το 9-4. Τσεκούρας. Πάει να επιτεθεί σε κοντή το αντίπαλο, βγάζει στον ξεκίνητο φιλί γιατί στο μακριά είναι άστοχος. Ξανά ο Καρδιοφίλης θα μαζέψει ακόμα ένα rebound, θα αφήσει και πάλι στον Πολίτη. Οργανωμένη επίθεση για τους δύναμη. Του Σαράκη, κατά του κάνει χατήρι, θα μπει και θα βγει. Τσιρίδη, αφήνει στον Τσεκούρα. Αντουνασάκη σε τελεία 2 είναι άστοχος. Εδώ μου λάσει κάποιο φίλο, μπερδεύεται και δίνει μια εύκολη κατοχή στους Brotherhood. Μαντές. Όχι, δεν είναι ο Μαντές. Ο Μιλωνάκης θα περάσει στη θέση του Τουνασάκη. Μπότσιο στη γωνία, εκτελεί για τρεις. Κακό το σούτ, είναι άστοχο. Περνάει εκτός, αφήσει θέση στο Μαντέ. Μαντέ είναι φωτός στα κλεψίματα για τους Brotherhood. Λιτζιλής, αφήνει στη γωνία. Για τρεις τώρα είναι έξω από τον Μουλά Ιωάννη. Θα βάλει τους πόντους κοντά στο παιχνίδι. Θα μειώσει 9-7. Μαντέ θα μαρκάσει τελείω για τρεις, είναι άστοχος. Έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να περάσουν για πρώτη φορά από αυτό το παιχνίδι. Παρά λίγο βήματα τα γλιτώνει. Ο Σαράκης είναι άστοχος, είναι και εύκολα με την κόρη rebound. Πολύ ωραία πάση στο Μαντέ, ο οποίος θα αστοχίσει στην αφινομενικά εύκολο καλάθι. Ο Τσιλίτης και πάλι θα κλέψει, αφήσει το Τσεκουρά. Μαντές και πάλι αμαρκάριστος, τη στάση της τελέσει. Τσεκουράς αφήνει στον Τζιρίδη, εκείνος ο μαρκάριστος, το σκέφτει το έκτελει για τρεις και θα στοχίσει. Αφήνει και πάλι στο rebound, περνά το κεντρικό αφήνει στον Κρουσαράκη, ο οποίος θα περιμένει τους συμπαίκτες του και αφήνει στον Μουλά Ιωάννη. Εκείνος στον Λιτζιλί. Ξεχασμένος στη γωνία, για τρεις θα εκτελεί και είναι άστοχος ο Μπουρανής. Rebound όμως ξανά για τους δύναμη. Του Σαράκης λύσεται, βγάζει πάσα στο λόγο πως πολύ ωραία και ισοφάριση. Εννέα όλα. 3 και 10 έχει τελείξει της πρώτης περίοδος του μεγάλου τελικού. Τσεκουράς περνάει υπέροχα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα κάνει το 11-9. Καταρχήν για τους δύναμη τον Καρδιοφίλη να αποστάρει, υπάρχει φανέστο μισμάτς. Καλάθι και φάουλ, περνάχνουν βοήθειες στο μακάρι τον Καρδιοφίλη. Ο πιο δυνατός παίκτης μέχρι στιγμής από τους 10 που υπάρχουν στο παρκέ. Μιλωνάκης καθυστέρησε, κάνει το φάουλ και έδωσε το μέγιστο στον αντιπαλό του, ο οποίος ευστόχησε στο φάουλ και θέλει να περάσει πολύ χαρά στο κέντρο μπροστά η δύναμη. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στη γραμματεία, καθώς οι δυνάμοι έχουν μέσα στις φωνές, είχαν ζητήσει αλλαγές, δεν είχε ακουστεί. Καρδιοφίλης. Είναι άστοχος στη βολή, Μιλωνάκης πηδάει ψηλά και δεν βάζει στο rebound, αφήνει στον Τσιρίδη. Στον Μαντέ, Μαντέ στον Τσεκουρά, θα εκτελέσει χωρίς επισκέψη για τρεις και θα αστοχίσει.
αμυντικό rebound του Μπιτζιλί Αντώνη. Θα ανεβάσει ο ίδιος. 11 όλα, πιόνι στα επιλέξεις πρώτης περίοδου. Μουρανή στον Μπιτζιλί και πάλι εκτελεί για τρεις. Και δίνει προβάσμα για πρώτη φορά με ένα απίστευτο τρίποντο, 11-14. Μότσιος δίνει στον Τσιρίδη. Πολύ ωραία στο Ματέ, προσποιείται, δίνει ξανά στον Τσιρίδη. Έχει το στόχο από τον Κρουσαράκη. Και αλλαγή για τους δύναμη τώρα, ο Κρουσαράκης θα περάσει τόσο αφήσει τη θέση του στον Σοφρονίου. Κανανιάς περνάει κι αυτός στο γήπεδο. Πεκουράς. Πάσα στη weak side, Κωνσταντίνο Μαρχάριστος για 3. Θα είναι και εκείνος άστοχος, σε κουράς κοιτάει ψηλά, κατοχή με τελικά για τους Brotherhood, καθώς ο Τσιρίδης κατάφερε να κατοχήσει κάτι της μπάλας και υπάρχει φάουλ. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή. Σε κουράς. Λύνεται. Μαντές, αφήνει στον Τσιρίδη, Τσιρίδης θέλει για 3, λίξη του χρόνου είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Πλατανιάου και κατοχή με εξάρτηση δύναμη με τον Θεοδόρο να κατεβάζει. Καλλιοφίλης ελίσσεται στο χαϊκός και θα εξοχίσει με μια ραβέρσα όπως θα κάνει και πάλι, θα κάνει το 11-16, ίσως είναι 5 για πρώτη φορά η δύναμη σε αυτό το μεγάλο τελικό. Ένα έχει 10 λίξη της πρώτης περίοδου, Μαντές, πολύ ωραία πάσα, αλλά κόβεται από Στεφάνη, Καλλιοφίλης μαζεύει ακόμα ένα rebound. Δεν νομίζω να έχει πάρει και κανείς άλλος παίκτης rebound στο έτσι μέσα στο Καλλιοφίλη. Έστοχος τώρα για 2 από τους δύναμη με τον Πλατανιά να γράφει το όνομά τους στη λίστα των σκόρερ και να δίνει προβάδισμα 7 πόντων στους πρόεδρους που έχουν να σκοράνουν τα τελευταία 3 λεπτά. Τσεκουράς και τη δούλωσα όλα από τον Πιτζιλί. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Κωνσταντίνο Μαρκάρης της Λατρής είναι και πάλι άστοχος. Φάουλ από τον Τσιρίδη τώρα στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Πλατανιά. Το τρίτο φάουλ 29,9 για τη λήξη της περίοδου. Θα απομείνει λίγος χρόνος για να επιτεθούν και οι Brotherhood. 11-18 το σκορ. Δεν έχουν δικαίωμα για φάουλ γιατί πάνε στις βολές. Κακή πάσα η οποία περνάει εκτός, είναι ξανά για τους δύναμη. 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσής τους. 5,5 να απομένουν άμα δαπανίσουν όλη την επίθεση τη δύναμη. Καλή άμυνα τώρα, κλείνονται, Μαντές στο rebound. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Όλα στην άφηση των πρώτων του Κωνσταντίνου. Στον Μπότσιο εκτελεί για 3. Είναι εύστοχος, 14-18. Με τη λήξη της πρώτης περίοδου μειώνουν στους 4 στην πρώτη χούτ. Επιστροφή στο δεύτερο δεκάλεπτο μετά τις αφημίσεις. Επιστροφή στους 4 για το δεύτερο δεκάλεπτο αυτού του μεγάλου τελικού. 14-18 το σκορ, προηγούνται οι δύναμοι. Φορά της μπάλας από τους δύναμη. 10 λήξεις επίθεσης, θα μαρκάρει στο σούτ για 2 χρόνια. Θα βρει σκοπό. Κουράς. Το διάβιο ήταν πολύ κακό το Μιδονάκι, θα στοχίσει. Άλλη μια κατοπίκο για τους δύναμη. Σουτ για 3, αμαρκάριστο, βρίσκει στόχο από τον Θεοδόρου. Για πρώτη φορά στο σύν 10 η δύναμη. Μεγάλη διαφορά με 6 στο παιχνίδι. Τσιρίδες ήθελε για 3. Μιλωνάκης κατεβάζει 1 ακόμα rebound. Thank you.
Ωραία ριβέρσα, άστοχο τελείωμα από τον Κατανιά. Λιονάκης κατεβάζει τον λιμπάν και αφήνει στο Τσουκουρά. Σου δηλαδή στην άλλη πλευρά είναι άστοχος και πάλι ο Μπότσιος. Καλιοφύλης έχει σκεφάσει τις δύο ρακέτες, δεν θα αφήσει κανέναν. Προχωρήσει και έχει να κατεβάσει λιμπάν. Κλέφω τον Τζιρίδη πάνω στην δίπλα του Θεοδόρου. Θα κοπεί μετά από τον αντιπάλου, η κατοχή όμως παραμένει για τους πρόθυπους. Τσιρίδης πάει μέχρι μέσα μόνος του, αφήνει στον Μπότσιο στη γωνία, σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος, 17-24. Θεοδόρου φωνάζει το σύστημα, αφήνει στον Μπιτζιλί. Του διατρή είναι άστοχο, ο ίδιος το κριτικό rebound την κατηγορία της άμυνας στον Brotherhood. Πολύ ωραία πάση στο low cost και πολύ ωραίο τελείωμα από τον Μουλά Ιωάννη. Σεγουράς, εκτελεί για δύο από το high post, θα βρει στόχο 19-26. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, Σιρίδης, ο αμυντικό rebound. Θα κερδίσει το φάουλ. Τσιρίδης επίτηση από το low post. Πολύ ωραίο τελείωμα, αλλά άσοχο. Καριοφίλης ξανά σε ένα ακόμα rebound. Πολύ ωραία φάση με τη γωνία. Θεοδόρου και λέει για τρεις, είναι άστοχος. Εκπληκτικό rebound του Μουλά. Κλέβουν με φάουλ οι διαιτητές, οι Brotherhood. Δεν πω το φάουλ αυτή της περίοδου για τους Brotherhood. Από ένα έχουν και δύο ομάδες, 19-26 το σκορ. Αλλαγές τώρα για τους Brotherhood, ο Μαντές και ο Κωνσταντίνος θα περάσουν σε θέση του Τσεκουρά και του Τσιρίδη. Του Τσιλής πάει μέχρι μέσα, αφήνει σκαλιοφύλλη, κάνει κακή προχή της μπάλας. Δέχεται το στόπ από τον Αδουνασάκη. Μαντές στο rebound. Κωνσταντίνου. Μπότσιος για τρεις, είναι άσχος, θα δίνει στο τυπικό rebound, follow και έξω το τελείωμα. Κλέβει τώρα ο Μπότσιος και βγάζει την μπάλα εκτός. Θεοδόρου και δει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Το 21-26 παραμένει. Έστοχος στη δεύτερη. 21-27. Μαντές τον Μπότσιο, Αντουνασάκης, Μποσάρι τον Καριοφύλλη, κερδίζει στο φάουλ.
Κωνσταντίνου. Θέλει για τη φορά πάει μέσα. Είναι άστοχος. Κατοχή ξανά για τους Brotherhood. Μιλωνάκης. Αφήνει στον Μπότσο θα κλείσει γιατί είναι απίστευτο τρίποντο προς την άμυνα του Θεοδόρου. Θα μειώσει στους 3, 24-27, 5 λεπτά η λήξη του χρόνου. Στον τον πρώτο τελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Άστοχο τελείωμα, καρδιοφύλλη στο rebound, αλλά βγάζει την μπαλακτός. Έχουμε time out, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή από το time out, 24-27 το σκορ, 5 λεπτά εκδείξη στο μικρόνο από 2 φάουλ έχει κάθε ομάδα, τσεκουράζει από τους Brotherhood. Έχουν την ευκαιρία να μειώσουν τον ποντό και να σοφαρίσουν. Είναι Μαντέσα Μαρκάρης στη λίγη για 3, είναι άστοχος. Το δώρο ελίσσεται προς τα συνάμενα του Τσεκουρά, σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Μουλά, κινητά τον Σιρίδη. Εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Μπότσιος, αφήνει στον Τσεκουρά. Κακή πάση στο Μαντέ, κλέβεται και τώρα ο Κλουσαράκης, αφήνει στον Μουλά. Έχουν προλάβει να γυρίσουν όμως και σύνδεσες σύνδεσες Βόδεχου και πάνε στο γραμμένη επίθεση. Κλουσαράκης τώρα σηκώνεται και θα εξοχίσει. Παρά την προσπάθεια του Κωνσταντίνου να τον κόψει στον αέρα. Θα κάνει 24-29, στην διαφραχτά στους 5. Μαντέ θα εκτελέσει για 2 με ταμπλό, είναι ξανά άστοχος, σε κουρά στο rebound. Θα εκτελέσει ξανά από το high post, θα αστοχίσει. Συνεχόμενες αρχές επιθέσεις από τους Brotherhood που μοιάζουν να έχουν χάσει τον ρυθμό των σχέσεών τους. Και τώρα cost to cost από τον BG Lee, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ λίγο στο καλάθι, κάνει το 24-31 διαφορά για πρώτη φορά στους 7. Τσιρίδης, Μότσιος. Ένα δύσκολο τελείωμα Κωνσταντίνου. Θα σηκώθει να πάει το rebound και θα εξοχίσει, μειώνει 26-31 διαφορά ξανά στους 5. Μουλάς για τον Μπιτζιλί, θα αφήσει εκείνος στον Κουρσαράκη. Ξανά στον Μπιτζιλί. Καρδιοφύλλη στο high post, θα τελέσει για 2, θα κάνει airball. Και έχουμε αλλαγές τώρα για τους δύναμη. Μπουρανής θα περάσει εντός. Τσεκουράς. Κωνσταντίνο Μακάρισος για 3, θα στοχίσει και πάλι. Τσιρίδης ζένει την μπάλα πάνω στο Κουσαράκη, πρέπει να κατεβάσει. Θεοδόρου. Κουσαράκης. Είναι άστοχος, προτείνει στο rebound, θα αφήνει το Τσιρίδη. Διαφορά στους 5. Μαντές, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Τσιρίδης. Κάνει το λάθος, έχουμε και άλλες αλλαγές. Πολίτης επιστρέφει στη θέση του Διτζιλί. 26-31, 2,5 λεπτά για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Θεοδόρου, σε χρέη playmaker. Περνάει πολύ εύκολα μέχρι το low post. Και δει στο foul, θα πετύχει το καλάθι. Έχει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. 26-33 το σκορ και δικαίωμα για μία βολή. Στην βολή αλλαγές ξανά για τους δύναμη, εκτός θα περάσει ο Καλλιοφύλλης να πάρει μερικές ανάστες. Στη θέση του θα επιστρέψει ο Κουτανιάς. Τσεκουράς, βγάζει στο μαζέ στη γωνία, θα εκτελέσει γιατί θα είναι και πάλι άστοχος. Άστοχο τελείωμα, αλλά η κατοχή είναι ξανά για τους δύναμη. Φάουλ χαμηλά από τον Μπότσιο.
Παναφορά στη γωνία, στον διατρίστη με άστοχο, rebound από κανέναν, κατοχή είναι για τους δύναμη. Παντανιά στη γωνία, τρεις, μια κόντρα σου, πόσο είναι το rebound από τον Τσιρίδη. Ακέντει στο φάουλ και κίνος από τον Θεοδόρου. Μότσιος εκτελεί για τη μακριά. Είναι εύστοχος, παίρνει μεγάλα σουτ. Είναι μεγάλος παίκτης, αποδεικνύει 29-34. Μειώνει η Brotherhood. Μαντές μέχρι μέσα, δεν γίνεται να το χάσει και αυτό. 31-34. Σουτ για τρεις τώρα είναι άσχημο το δώρο. Αμυντικό rebound Κωνσταντινού και κερδισμένο φάουλ από τον Πλατανιά. Τσεκούρα, βάζει στον Κωνσταντίνου, διστάσεις για τρεις, αφήνει στον Κουράς στο high post, εκτελέσει για δύο στάσεις. Rebound από τον Πλατανιά. Πολύ ωραία προσπάθεια τώρα από τον Κουσαράκη, ο οποίος θα κερδίσει το φόλο από τον Τσιρίδη. Θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Άστρος στη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 31-35, διαφορά στους 4. Τσιρίδης αφήνει στον Τσεκουρά. Μαντές, εκτελεί για 2 με ταμπλό, πολύ δύσκολο σουτ. 33-35, μειώνει στους 2, όλος ο χρόνος απομένει για την λήξη της δεύτερης περίοδου, να ανοίξει στους δύναμη. Πολίτης με Τσιρίδη, πάσα στη γωνία, σουτ για 3 από τον Μπούραμι, θα βρει στόχο. 33-33, λήξη ημιχρόνου, διαφορά στους 5, επιστροφή στο ερωτικό δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού. Επιστροφή στο σύνδεα είναι το δεκάλεπτο μεταξύ πρόοδος και δύναμη της σύνδεα, γιατί τα αφήνω σκορ προηγούνται οι δύναμοι. Τσεκούρα θα αφήνει στον Κωνσταντίνο, θα εκτελέσει για 3, είναι άστοχος. Πολίτης στο μακρινό αμυντικό rebound. Αφήνει η πάσα στον Πλατανιά και ελαστική κίνηση θα κρίνει το καλάθι. Για 3-3-40, διαφορά στους κεφάλες στις 7, τσεκουράχνει την βάδια τους Brotherhood, θα αφήσει στον Μπότσιο. Μπότσιος επιθέτει από το κέντρο, θα είναι άστοχος, Κωνσταντίνου στο rebound και εκείνος άστοχος με τη σειρά του. Πλατανιάς λίγη την πολιορκία στο καλάθι των δύναμη και αφήνει τον Μπουρανί, ο οποίος θα κάνει κακή πάσα στον Κουσαράκη και πάρα θα περάσει εκτός. Ανέμακτη αυτή η επίθεση συμπέρασης για τους Brotherhood. Τσεκούρας θα αναφέρει στον Μπότσο. Μιλωνάκης. Επιτίθεση στο ζωγραφιστό, θα στοχίσει Κωνσταντίνος στο τρίτο rebound και θα πετύχει το καλάθι παρά την άμυνα του εντυπωσιακού σήμερα καλλιοφίλη. 3-5-40, διαφορά ξανά στους 5. Πολύ της εκτελή είναι άσχος, ο Τζίνος στο rebound αφήνει στον Τσεκουρά.
Κίνο στον Κωνσταντίνου. Ελίσσεται αστοχή με τα αριστερό. Κατανιά στο rebound. Κακή πάσα, κλέβει ο Μαντές. Σας το είπα, είναι ο πρώτος κλέφτης στον Brotherhood. Βγάζει στα πέντε πεπράγματα τον Μπότσιο. Περνάει πολύ ωραία. Κόβεται όμως. Και υπάρχει φάουλ του Μιλωνάκη. Ρόδιο στον Μπότσιο το φάουλ και νομίζω ότι είναι το τέταρτο με τα λάθος. Ναι, ένα πρόβλημα με τους Brotherhood. Ένα μεγαλύτερο τώρα, ενώ ο Κουσάκης είναι για 3. Ξέρει διαφορά στους 8. Τσεκουράς από την κορυφή, δοκιμάζει να απαντήσει και το κάνει ζεστό χέρι και κρύο αίμα. Η διαφορά στους 5 και πάλι 43. Σουδιά 3, είναι άστοχο, ο Μιλωνάκης πηδάει πιο ψηλά από όλους. Καρδιοφίλης είναι δείγμα για τη βόλη της Χριστινής. Ουρανίες αστοχή στη βολή. Έχει στόχο στη δεύτερη. Πολίτης αφήνει στον Μουρανί. Επίτηδε αφήνει πολύ ωραία την μπάλα στο καλάθι. Ούτε κάνει καθήλει όμως. Μουρανί θα έχει στον επικό rebound. Θα αφήσει στον Τσεκουρά. Την πρώτη φορά που είναι μόλις μια αλλαγή. Κωνσταντίνο τελεί γιατί είσαι την κορυφή, θα αστοχίσει και σε αυτό, αλλά θα πάρει το μακρινό θετικό rebound κοντά στο τζάμπολ, θα πίνει στο σιγουρά και πάλι, θα εκτελέσει κοινός για 3 και εκείνος θα αστοχίσει. Rebound τώρα από τον Μπούρανη. Μαντές. Κάνει λάθος. Σαράκης στην απέναντι γωνία στο διακρίσιο τον Μπούρανη είναι μέσα 38-47 στην διαφορά στους 9 6,5 λεπτά από την εξήγηση της περίοδου. Πάνω που είχαν ανακάμψει την Brotherhood αυτή μια περισκεψία συγχωρέστε με του Μπότσιου στερή ψυχολογία από τους συμπαίκτες του ενώ ο Τσιρίδης μειώνει 40-47. Φάουλ του Μαντέ. Το τρίτο ομαδικό δεν έχει κανένα μέχρι στιγμής η δύναμη. Μουλάς. Μουσαράκης. Μουλά. Σουδιάτρης. Και αυτό μέσα. Για πρώτη διαφορά, διαφορά στους 10, 40-50. Σιρίδης, κακό τελείωμα, Αντωνασάκης. Άστοχος. Κουσαράκης, Ελίστερ, περνάει να μην ξεχωρά και θα ευστοχίσει 40-52. Οι Brotherhood μοιάζουν ψυχολογικά εξουθενωμένοι. Ίσως η πρώτη φορά που δεν πιστεύουν τόσο πολύ σε νίκη σε κάποιο μάτς φέτος. Τσεκουράς. Αντωνουσάκης. Δεν παίρνει την μπάλα του Τσιρίδη. Τσιρίδης κάνει την μπάλα εύκολα από τον Κατανιά ο οποίος πάει μέχρι μέσα και θα στοχίσει την άνω του Μαντέ. Εδώ είναι λάθος το σύλλημα από πάνω θέλει ξεκάθαρο και δεν έχει πάθει στη γραμμή ο Τσιρίδης.
της για τρεις και αυτό μέσα. Γεννάει τα κοπόλια του του Ευαγγελής Ιωάννου, 40-55 για πρώτη φορά διαφορά στους 5. Μαντέζει τον Τσεμπουρά, κλέβει ο Καριοφίλης με υποθέσεις εφηδιασμού. Υπάρχει μεταφορά όμως. Φάουλ τώρα από τον Πλατανιά πάνω στον Τσεμπουρά. Μαντές για τρεις, βρίσκει στόχο, 43-55. Μιτζιλίτς, επίσης στο low post με τον Καριοφίλη, θα στοχίσει με τον Άνδρο Κωνσταντίνου. Τσεκουράς να έχει την μπάλα, πολλά έχουν τα μάτια μας, σωστούμε και άλλα. Τσεκουράς το high post, θα ευστοχίσει, μειώνει στους 10, 45-55 και έχουμε μάτς. 4 λεπτά για τη λήξη της περίοδου και μία ολόκληρη περίοδος, πολλά μπορούν να γίνουν. Ιτσιλής, προσπίδια την μπάσα, υπέροχο τέλειωμα με καμπλό. 45-57, 3,5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Τσιρίδης, τα πιο εμπειρά χέρια των Brotherhood. Αντωνουσάκης. Αντωνουσάκης με τον Καριοφίλη ελίσσεται, κερδίζει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Σοφρονίου θα μπει στη θέση του Καριοφίλη, ενώ ο Πολίτης θα αφήσει στη θέση του Σανθεοδόρου. Αντωνουσάκης δικαίωμα για δύο βολές στη γραμμή της Ανθρωπίας. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο φάουλ των δύναμη, ενώ τον Ισάκης θα σωγήσουμε την πολύ. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει επανάληψη. Γεια σας και να μην μου λάσεις γραφιστό. Επανάληψη της βολής τον Ισάκης. Και αυτή τη φορά άστομος, αλλά Τσεκουράς έχει να μαζέψει το rebound και να δώσει μια ένεση του πεποίθηση στους Brotherhood. Μαντές, διστάζει για τρεις ανάσταση τον Λουσάκη. Κλέψω τον Θεοδόρο, ο οποίος τρέχει απέναντι στον Κώστα, αστοχίσει. Ξανά στο τελείωμα, ξάρχει το rebound από τον Κρουσαράκη. Τα 5-6 τα διαφορά στους 15. Οι δύναμοι έχουν βάλει τους ποντιχούς τους ασχοινιά και τους φυροκοπούνε πάνω να επανέλθουν στο μάτς. Τσιρίδης αμαρκάριστος, διστάζει για 3, ελίσσεται ωραία ραχιαία και θα σταθεί άτοχος, θα στοχίσει, σπιτικό rebound με στους ψηλούς, με ταμπλό θα ευστοχίσει τώρα. Θα κάνει όλα και συμφέρει και μειώνει στους 13, 2 και 20 της λήξης περίοδου. Κουσαράκης για δύο είναι άστοχος. Θεοδόρου κλέβει την καλύτερα του Μαντέ. Μπιτζιλής κάνει πάσα, αλλιώνει την πορεία της ο Τσιρίδης. Νίξε επίθεση ξανά μέσα. Οι πρώτες που του κάνουν τα πάντα, αλλά οι δύναμοι τα κάνουν καλύτερα στη λήξη του χρόνου, 47-63. Τσεκουράς μόνος του μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Πάσε στον Κρουσαράκη σε ρυθμούς προπόνησης, θα στοχίσει. 47-65 η διαφορά στους 18. Αντωνουσάκης, great playmaker. Κωνσταντίνου, Μαντές εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Σοφρονίου.
Ξεκουράσα λιώνει την μπάσα, Κωνσταντίνου κλέβει και κερδίζει στο φάουλ από τον Μιλά. Ξεκουράς, να δεν επαναφορά, θα στοχίσει όταν κάνει πάρει την μπάλα. Αμαρκάρης ο Σουλιάρης από τη γωνία, είναι άσχορη τη φορά. Αντωνισάκης. Κλέφω τώρα από τους δύναμοι, διαμαρτύρονται για φάουλ. Κλέψω και πάλι τώρα από τους δύναμοι. 47-69 οι Brotherhood διαμαρτύρονται συνεχόμενα στους δύναμους. Αντωνισάκης κερδίζει το φάουλ. Σάκης άστος από τη βολή. Τίποτα δεν πάει καλά για τους Brotherhood σήμερα. Έστωγος η δεύτερη, 48-69. Κόψον τον Τσιρίδη, λήξη περίοδου, 48-69. Στους 21 διαφορά, επίστοφη στη γωνία, το 14 λεπτό. Επίστοφη στη γωνία, το 14 λεπτό, ο Μιλωνάκης κατεβάζει στο αμυντικό rebound. Ξεκουράζει τον Μιλωνάκη. Δίνει στον Αντωνουσάκη. Εμείς θα πάμε στο χρόνο. Ωραία, πάμε στον Τσιρίδη. Κερδίζει φάουλ. Σουρδιά 3 είναι μέσα τώρα. 59-69 διαφορά στους 18, πρέπει να κυνηγήσουμε διαφορά για Brotherhood γιατί υπάρχει πανεπιστημιακός από το τελικό. Σούδια 3 είναι άστοχο, Τσεκουράς μαζεύει το αμυντικό rebound. Αφήνει πολύ ένα στο μαντέπου που θα ευστοχίσει, 53-69. Σοφρονίου. Ελίζεται και δίνει στο κάνει και δίνει το καλάθι. Τρία-71 και σημαντική βολεύεια με την ανθρωπία Σοφρονίου, ο οποίος θα αστοχίσει από τον Λουσάκη στο εύκολο rebound, αφήνει στον Τσεκουρά. Πολύ κακό φάουλ τώρα του Βιτζιλί. Πάνω στον Τσεκουρά. Σίγουρα στα τελευταία τρίστρα θα είναι άστοχο, ο Αντωνουσάκης στο αμυντικό rebound. Μέσα σε 4 θα αστοχίσει. Ένα,
Άστοχο σουτ τώρα από τον Μπογδανή. Μαντές με Σοφρονίου, πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει Τσιρίδης, αφήνει στον Μιλωνάκη, ο οποίος θα αστοχίσει και πάλι επιστημικό rebound, θα σηκωθεί, θα αστοχίσει Τσιρίδης. Τζοκουράς. Μίξη γονοτήτως, σύμπανα έμεινε σημεία τον πόδερ που... Ακόμα ένα λάθος, 53-71 το σκορ, διαφορά στους 18. Και αυτό μέσα, 53-74 διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της μέχρι στιγμής, στους 21. Μαντές εκτελεί για 3, είναι άστοχος, Τσιρίδης στο θετικό rebound. Με ένα μαρκάρι που εκτελέσει εκείνος για 3, αστοχίσει και εκείνος. Καρδιοφίλης έχει μαζέψει ό,τι rebound υπάρχει. Αφήνει τον Θεοδόρου, πάει μέχρι μέσα, κακή πάσα τώρα. Κάτι λιγότερο από 7 λεπτά απομένουν να δείξει το αγώνα. Διαφορά στους 21, μικρότερο που θέλουν να παλέψουν αλλά οι δυνάμεις θα το λείπουνε. Τσεκουράς, είναι στο low post. Ξανά σπιτά από τον Ντονουσάκη, στο Τσεκουρά, ξανά στον Ντονουσάκη. Βρίσκεται πολύ ωραία, στο Καρδιοφίλη θα κερδίσει το φάουλ από τον Πολίτη. Θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Αντωνουσάκη θα εστοχίσει την πρώτη βολή. 1-4-74 στην διαφορά στους 20. Εύστοχος και στη δεύτερη. 55-74 αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στη θέση του Αντωνουσάκη θα περάσει ο Κωνσταντίνου. Άγγελε. Για 3, είναι άστοχο μετά από ώρα. Με τη δύναμη, όσο την είπα να φέρει στον Τσεκουρά. Πολύ ωραία πάσα στο Μαντές, στο Λόπος, κοινικά από τα Διαφήνης, κοινικά ο Τσον Τσιρίδη. Πάει μέχρι μέσα, πάσα στο Μιλωνάκη, θα πετάξει την μπάλα στο ταμπλό και θα αστοχίσει. Πάσα να παίρνει τη μεριά, τώρα είναι πολύ δυνατή, θα προλάβει όμως. Και θα τελειώσει πολύ ο μοχωτό από ο Βουρανής. Η διαφορά ξανά στους 21. Οι πρόδοχοι του κάνουν το χειρότερο μάτς της φετινής του σεζόν. Κωνσταντίνου κάνει κακή υποδοχή της μπάλας. Τσεκουράς εκτελεί για 3, είναι airball. Εγκαταλείπουν οι δυνάμεις. Και ο Δόρους του για 3. Και αυτό μέσα, γεννάνε και τα κοφόρια τους. Η διαφορά στους 24, σε μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. 5,5 να επιλήξει το αγώνα. Θέλω να καθαρίσουν από το πρώτο παιχνίδι κιόλα στη δύναμη την υπόθεση τίτλος. Ενώ Τσεκουράς ευστοχή στην απέναντι πλευρά. Κάτι περισσότερο από 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Η διαφορά στους 22. Ουρανής για 3, η απάντηση 82-57. Διαφορά στους 25. Τσεκουράς. Πάει μέχρι μέσα, καλά και φάλ μετά από όλα. Πάλι καλύτερα από σαν τον Τσεκουρά. 8 στα 30 τρίποντα έχουν οι Brotherhood. 12 στα 32 έχουν οι δύναμη. Εμφανίσατε διαφορά. Ενώ έχουν κατεβάσει 34 rebound τη δύναμη έναντι μόλις 23 των Brotherhood. 188 γενικιά αξιολόγηση έναντι 99. Οι διαφορές είναι μεγάλες σε κάποιες τέτοιες κατηγορίες. Πολίτης αφήνει στον Θεοδόρο, εκτελεί για 3 από τα 3 τέταρτα. Θα αστοχίσει. Μιλωνάκη σηκώνεται στο Θεό, κατεβάζει το rebound, αφήνει στο Τσιγκουράκι, στο Θεοδόρο, στο Playmaker. Αφήνει στον Τσιρίδη.
Λονάκης σηκώνεται, θα στοχίσει παρότι θα πάρει στα τα βήματα. Τώρα όμως θα κάνει βήματα. Αυτό ήταν το 11ο λάθος στον Brotherhood. Το 12ο μάλλον. Ένα 13 τον δύναμη. Για 3 είναι άσκοπο από τον Μουρανή. Μουρανάκη θα πάρει το rebound. Αφήνει στο κουρά. Κάμε τον Θεοδόρου. Πάσα στον Μαντέση να φαίνεται να περάσει στο κέντρο. Και πάλι τσεκουρά, στα κατηγορία για 3 και αστοχή. Μουλάς, πολύ ωραία θυμίσω το δώρο στη γωνία. Επίσης, για 3 είναι κακό το σούτ και κολλάει μπαλά στο Στεφάνι. Τον Μουτζόμι, συμπαίχτες του. Μιλονάκης σηκώνεται, βγάζει στην μπαλά στη δύσκολη θέση. Τσιρίδης, ένα περίτεχνο σουτ, δεν θα βρει στόχο. 3,5 λεπτά να απομένουν για την νίκη του αγώνα, η διαφορά στους 22. Έλμπολ τώρα από τον Τανιά. Τσεκουράς, ο αιώνιος έφοβος στον Brotherhood. Αφήνει στον Κωνσταντίνου, Μαντές περνάει το μαρκάρισμα του 13, το ταμπλό είναι άστοχος. Σιρίδης θα τεβάζει ακόμα θετικό rebound, αλλά χάνει την παρά τον Μουλά. Θα κάνει και το φάουλ. Θεοδόρου, η φάση του αλλοιώνεται και περνάει εκτός από την παραμένει για το δύναμη. Όχι για τους πόδους που τελικά δικό μου το λάθος. Τσεκουράς. Κωνσταντίνου. Μαντές. Ξανά για το Τσεκουράς στην κορυφή. Ξανά για το Μαντέκ, τελεί για 3, με κακό το στάστοχη. Κωνσταντίνου μόνος του θα στοχίσει, θα γράψει και δεύτερο τυπικό rebound και θα εξηγήσει. Στέλνει διαφορά στους 22,5 να επιλήξει το αγώνα. Σου για 3, τώρα στη γωνία είναι άσο από το Τσαράκι. Τσεκουράς μαζεύει το rebound και αφήνει στο τσιρίδι. Βάζει πλάτη τον Μουλά υπέροχα και θα βρει καλάθι 64-82. Διαφορά κάτω από τις 20 από ώρα. Κανείς λύσεται. Πάσα στη γωνία, αυτό το δωρικό σπίτι που σταματέ, περνάει, δίνει πάσα στο Μουλά, εκτελεί για 3 και αυτό μέσα. 64-85. Σοφρόνιου Μπιτζιλής περνάνε στη θέση του Θεοδόρου και Μουλά. Τσεκουράς. Μπερδεύεται το Μαντέ. Αφήνει στον Μιλονάκη. Σηκώνεται και έδινε στο φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές ο Μιλονάκης. Τα 5-5 το σκορ. Εύστοχος. Ο Μαρκάρης στο 3 τώρα είναι άστοχο. Εύκολο επιθετικό rebound και άστοχο τελείωμα και το Κωνσταντάκη. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Μαντέ. Να αποτρέψει αυτήν την αντεπίθεση, ίσως ανταπληκτικό. Διαιτητές είναι ελαστικοί, ίσως και λόγω της διαφοράς στη μεταξύ του σκορ. Σου για 3 και από μέσα.
Κώστας. Αφήνει στον Κωνσταντίνου. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Τσεκουράς. Είναι απολύτως στο επιθετικό rebound. Μέσα στη τρεις. Κάνει split out στον Τσιρίδη. Αφήνει στον Τσεκουρά. Ξανά στον Τσιρίδη. Ξανά τρέχει το τελείωμα. Ξανά άστοχος. Λιγότερο από ένα λεπτό που μένει επιλήξη στον αγώνα. Η δύναμη θα φύγουν οι νικητές από αυτό το πρώτο παιχνίδι στο μετάξι του Λιγό. Δεν δείχνουν οι επιθυμένοι να επιτεθούν. Τελικά θα επιτεθούν, είναι άστοχοι της Τσεκουράς. Για την τελευταία επίθεση του αγώνα. Αφήνει τη Μαντέ. Ωραία Τσεκουράς. Ωραία επίθεση, Μιλωνάκης θα πετύχει το καλάθι. 68-88 διαφορά στους 20. Περνάνε το κέντρο. Δεν κάνουν επίθεση, δύναμη, 68-88, τελικό σκόρπο του αγώνα. Μεγάλο βάσμα για τους δύναμη, αυτά από το City Arena, καλό βράδυ.